όταν τα πάνε αλλού, δεν ξέρω που θα τα πάνε. Δεν ξέρω που θα τα πάνε. Αντιδράτε εδώ οι κάτοικοι εσείς στο Λαγκαδίον εδώ και της περιοχής Κορδινίας. Κάτι αντιδρούν ορισμένοι. Έχει ένα μέρος εδώ κάποιος αρολιάκος που λέμε και δεν θέλουν να τα πετάμε εκεί. Οι κάτοικοι τι λένε εδώ πέρα, αντιδρούν όλοι. Αντιδρούν ορισμένοι. Βέβαια και θα αντιδράσουμε. Εδώ δεν είμαστε σκουπιδότοπος. Εδώ θέλουμε να αναπτυχθούμε τουριστικά και η τουριστική ανάπτυξη δεν επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Για δύο σταθμούς μεταφόρτωσης λένε εδώ στην περιοχή, ένα στην Καρκαλού και ένα στη Δόξα. Τα οποία θα μεταφορτώνουν τα σκουπίδια. Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει, το ακούω από εσάς τώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος θα αντιδράσει πάρα πολύ σε αυτό. Μάλιστα. Είσαστε αντίθετοι γενικά. Βέβαια είμαι αντίθετη. Βέβαια. Νομίζω ότι οι ειδικοί θα πρέπει να το δουν με μεγάλη ευαισθησία, γιατί η περιοχή μας είναι φυσικού κάλους, με ιδιαίτερο ευαίσθητο οικοσύστημα και φαντάζομαι ότι το έχουν λάβει υπόψη τους. Βέβαια, θα μπορούσαν να διδαχτούν από κάποιες πιο προηγμένες κοινωνίες και να δουν τι κάνουν αυτοί αντίστοιχα, οπότε να μην υπάρξει θέμα. Θα αντιδράσετε εσείς κάτι και αν θα γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης, παράδειγμα στην Καρκαλού που λένε εδώ κοντά στην περιοχή. Αν είναι κάτι που μας πραγματικά δεν συμβαδίζει με το αυτό που υπάρχει, σίγουρα. Πώς θα μπορούσαν να διαχειριστούν τα απορρίμματα, να γίνει μια διαχείριση για την περιοχή. Εγώ δεν είμαι ειδικός, θα μπορούσα να πω μόνο τη γνώμη μου, αλλά φαντάζομαι ότι σας είπα. Μπορούν να διδαχτούν από κάποιες κοινωνίες που έχουν λύσει τα προβλήματά τους και να δουν πώς ακριβώς γίνεται. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνεται ανακύκλωση διαχωρισμών σκουπιδιών, έτσι ώστε να προκύπτουν πολύ λιγότερα πραγματικά απορρίμματα. Και στη συνέχεια τα υπόλοιπα πάρουν το δρόμο τους. Εντάξει, αυτό το θέμα είναι από πολλά χρόνια βέβαια. Πρέπει να έχουν προβλέψει και να έχουν φτιάξει και μονάδες και εργοστάξια που πρέπει να φύγουν τα σκουπίδια και τα. Με καθαρά βέβαια τα χαρτιά και όλα αυτά να γίνεται η σωστή κατανομή, διαλογή βέβαια και να είναι και λιγότερα τα σκουπίδια, αλλά τελικά αυτό έχει πάρει χρόνια πολλά. Κάτι μου είπατε για την ανακύκλωση, ότι θα μπορούσε να βάλεις από το σπίτι του, από την πηγή να κάνει. Ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί, σκουπίδια και χαρτοκούτια, κυβότια και όλα αυτά τα βάζουν όλα μαζί, είτε στους μπλεκάδους είτε στο αυτό, δεν γίνεται. Κατανομή σωστή. Μπορούσε δηλαδή το κάθε σπίτι στα χωριά εδώ να κάνει σωστή διαλογή. Να χωρίζει ξεχωριστά το χαρτί, ξεχωριστά το γυαλί, ξεχωριστά τα σκουπίδια. Πιστεύετε ότι θα γίνει σκουπιδότοπος ο σταθμός μεταφόρτωσης που οι συγκεκριμένοι, αν δεν έχουν πάρει και τα απαραίτητα μέτρα? Δεν νομίζω να γίνει. Αν γίνεται σωστά η διαχείριση, δεν νομίζω. Αλλά μακάρι να βρουν να φτιάξουν κάτι να γίνει όλο το πρόβλημα της περιοχής. Γιατί δεν είναι μόνο εδώ, όλη η Ελλάδα είναι ένα σκουπιδότοπος πλέον, δεν έχουν φτιάξει τίποτα τόσα χρόνια, δεν είναι μια μέρα, είναι πάρα πολύ καιρός.